Τρία μυστικά για να ξεφορτωθείς Τίκι Λούμπα μέχρι το καλοκαίρι του 15 Αύγουστο. Λοιπόν, τα πρώτα πόνια έχουν αρχίσει, αλλά όλοι έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε τις διακοπές το 15 Αύγουστο. Και Χριστέ και Παναγία, πώς θα βγω στην παραλία με αυτή την κυλούμπα, με αυτή την κολάρα, με αυτές τις μπουτάρες, με αυτές τις πιάστρες, τα καπούλια, το στήθος να κρέμεται. Θυμάμαι και εγώ παλιά που όταν συζητούσαμε για διακοπές, που να πάμε για διακοπές, αντί να χαίρομαι, στεναχωριόμουν. Γιατί σκεφτόμουν ότι θα τη βγάλω όλες τις διακοπές με την πλουσίτσα στον πιτσόμπαρο να πίνω το κοκτέιλάκι μου και να το παίζω υπεράνω και καλά. Γιατί αυτά δεν είναι για μένα. Ενώ αυτό που ήθελα είναι να μπαίνω μέσα να κολυμπάω και μετά θα έχω και το πρίξιμο από το κολύμπι και θα βγαίνω, θα πετάω από την παραλία σαν τον Τζέισον Μωμόα και θα λένε όλοι τι πέδαρος είναι αυτός. Αλλά αντί για αυτό τι έκανα, το παίζα υπεράνω και τρώγα τα πατατάκια μου και το τοστάκι μου και πίνα το κοκτέιλάκι μου και νόμιζα ότι θα χάσω και κιλά. Τα τρία κόλπα για να φύγει η κυλούμπα μέχρι το 15 Αύγουστο. Κόλπο νούμερο 1. Σταμάτα να τρως μαλακίες που και καλά είναι υγιεινές, που νομίζω ότι θα σε βοηθήσουν, ενώ το μόνο που κάνουν είναι σε καταστρέψουν. Μια λίστα από αυτά τα φαγητά είναι ταχίνι, φυστικό βούτυρο. Αν έχεις βαζάκια αυτά, πέτα τα σκουπίδια. Μέλι. Μα είναι βιολογικό. Άμου. Βιολογικό, ξεβιολογικό, σκουπίδια. Ζάχαρη, παιδιά, είναι σκέτη ζάχαρη. Είναι βιολογική ζάχαρη, είναι κανονική ζάχαρη, τι με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Πόσο με ενδιαφέρει, πάλι θα σε παχύνει. Μετά έχουμε χυμό. Ναι, ισχύει σαρό χυμό, δεν πίνω αμύτες και τέτοια, αλλά μόνο φυσικούς. Και ο φυσικός τι νομίζει, είναι σκέτη ζάχαρη. Και αυτό σκουπίδια. Μετά έχουμε όλα αυτά τα ανέκδοτα. Εν ονόματι υπερτροφές. Goji berry, cranberry, ό,τι τελειώνει σε berry. Μόνο φράουλες τρώμε. Εντάξει, ό,τι άλλο τελειώνει σε berry δεν το τρώμε. Σκουπίδια, blueberries. Μετά έχετε κάνει blue τα berries με τα blueberries. Παιδιά, δεν είμαστε Αμερικοί. Μετά αβοκάντο. Τι να το κάνει το αβοκάντο, ρε φίλε, δεν έχει καν ωραία γεύση, είναι μέσα στα λιπαρά. Δηλαδή, αν θες λιπαρά, ρε φίλε, φάει μια μπριζόλα, γιατί να φας αβοκάντο. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Κανένα απολύτως νόημα. Είναι μια παράνοια. Ο κόσμος της δίαιτας και της διατροφολογίας αυτή τη στιγμή είναι μια παράνοια. Και μου λέει η άλλη, εγώ σαρώ, έχω χάσει 40 κιλά και τα τρώω όλα αυτά. Ναι, μωρή, για δεν μας λες όμως πόσο τρως από αυτά, ε? Που διέδειξε μας τη δίαιτά σου. Εμένα η διατροφολογία. Ωραία, δείξε μας τη δίαιτά σου. Βλέπεις εκεί μια α4, ένα χαρτί α4 και τι λέει, μια πρέζα, φυστικό βούτυρο, μια πινελιά, ταχίνι. Ποια είσαι, μωρή, ο Μπομπ Ρώσης. Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε να τρώτε σαν σπουργίτη, δεν υπάρχει κανένα απολύτω θέμα να τρώτε αυτέ τι μαλακίε. Αν θέλετε να τρώτε σαν άνθρωποι, θα τα πετάξετε όλα αυτά στα σκουπίδια. Φυσικό νούμερο 2. Εδώ έρχεται η γκρίνια. Σαρό, μα έχει κόψει οτιδήποτε είναι να φάμε το πρωί, μα το έχει κόψει. Οτιδήποτε είναι να φάμε για δεκατιανό, μα το έχει κόψει. Μπραντ, μα το έχει κόψει. Σνακ, μα τα έχει κόψει. Λοιπόν, εκεί είναι το μυστικό. Θα κάνουμε διαλυματική, παιδιά, δεν θα φάμε πρωινό. Πρωινό, σκουπίδια. Δεκατιανό, σκουπίδια. Σνακινγκ. Τσιμπολογήματα. Σκουπίδια! Εντάξει. Φάμε δύο γεύματα. Σαν άνθρωποι. Σαν άνθρωποι. Ω, ακραίο αυτό που λέω ο Σαρό. Ο Σαρό είναι ακραίος. Είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Εγώ είμαι. Η μαρκετίστικη παπαριά, η προπαγάνδα που έχει έρθει από την Αμερική που σου λέει φάει αυγά και μπέικον για πρωί και ταχύνι φυσικό βούτυρο και μαρμελάδα. Φάει λέει 200 γραμμάρια ζάχαρη. Σου λέει φάει μια κούπα ζάχαρη από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Που αν όλα αυτά του φυσικού χυμού και όλα αυτά τα βάλει μαζί, τα μαζέψει, βγαίνει μια κούπα ζάχαρη, παιδιά. Μια κούπα ζάχαρη. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Ο Σαρό είναι επικίνδυνο. Σαρό, μα είσαι επικίνδυνο. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Εντάξει, δεν θα φάμε πρωινό. Πρωινό στα σκουπίδια. Το μυστικό είναι εκεί πέρα. Εντάξει, τι γίνεται τώρα. Αυτό που δεν θέλω να ξέρει είναι ότι όταν κοιμάσαι, το σώμα σου μπαίνει έτσι κι αλλιώς σε φάση νηστείας και αφαγείας. Εντάξει, αρχίζει και μπαίνει σε ένα mode το οποίο καίει λίπος. Το σώμα σου χρησιμοποιεί το λίπος για καύσιμο. Πέφτουν τα επίπεδα ινσουλίνης και έχει και καίει λίπος στο σώμα σου. Το τελευταίο πράγμα που θες να κάνεις είναι να φας το πρωί. Εντάξει, το τελευταίο πράγμα που θες να κάνεις είναι να φας το πρωί και να το χαλάσεις όλο αυτό. Να τη χαλάσεις όλη αυτή τη φασούλα. Εντάξει, γιατί το κάνεις αυτό. Κρατήσου, εντάξει, κρατήσου μέχρι το μεσημέρι. Μα το πρωί είναι το σημαντικότερο. Ωραία, και εγώ τρώω πρωινό κάθε μέρα. Απλά το τρώω στις 4 το μεσημέρι. Πες το όπως θες, ρε φίλε. Πες το Γιώργο, πες το Μπάμπι, πες το πρωινό, πες το brunch. Φάτο στις 4 το ρημάδι, το μεσημέρι. Μην τρώ το πρωί με το που ξυπνά. Εντάξει, το φαΐ πρέπει να είναι επιβράβευση, παιδιά. Δεν πρέπει να ξυπνά να τρώω. Να χαπακιάζεστε εκεί πέρα. Λοιπόν, μυστικό νούμερο 3. Καφέδες, παιδιά, καφέδες σκέτη. Παναγία και Χριστέ, Παναγία και Χριστέ. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβετε αυτό, ε? Είχα τις προάλλες περπατούσα στον δρόμο, με σταματάει ένας φαν. Σαρώ, είμαι φαν! Τα ακολουθώ όλα όπως μου έχεις πει. Βλέπω το καφέ του. Ρε φίλε, του λέω, δεν είναι σκέτος αυτός ο καφές. Ναι, έχω βάλει λίγη πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη. Σας έχω πει εγώ, παιδιά, να βάζετε πρωτεΐνη στους καφές σας. Τι νομίζω, ότι βάζεις πρωτεΐνη και τι κάνεις ακριβώς? Κάνεις κάτι καλό. Νομίζεις εσύ κάνεις κάτι καλό? Γιατί, επειδή το έχουν πει έτσι. Επειδή ο άλλος έχει τον Ταβατζή, την εταιρεία της πρωτεΐνης, και τον έχει βάλει να πουλήσει την πρωτεΐνη. Και κάθε τον ακούσει εσύ τώρα. Παιδιά, εμένα η μέθοδος μου δουλεύει και από αυτό ζω. Ο άλλος, επειδή η μέθοδος του δεν δουλεύει, κάθε και σου πουλάει την πρωτεΐνη. Παιδιά, σταματήστε να βάζετε πρωτεΐνη παντού. Στις κολοδιατροφές στο TikTok να δούμε, βάζουν πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη και ζάχαρη. Δεν έχει κανένα νόημα. Παιδιά, δεν πίνουμε τις θερμίδες. Δεν τις πίνουμε. Δεν πάνε πρωτεΐνη. Δεν πάνε νέκταρ των Θεών. Δεν το πίνουμε, το τρώμε. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.
Κάτω αυτά, λοιπόν, θα μπορούσα να κάτσω εδώ να σου μιλάω μέχρι αύριο. Εντάξει. Το μόνο που σου λέω είναι δοκίμασέ το, φίλε. Δεν θα μου δώσει ούτε ένα ευρώ. Πάτα το προφίλ μου, πάτα το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και πήγαινε δε στο δωρεάν σεμινάριο. Είναι δωρεάν, εντάξει. Θα μου δώσει το mail σου, ρε φίλε, αλλά είναι δωρεάν. Εντάξει, σταμάτα την κρίνια. Δες το τον μπουρδέλο. Ακολούθησε το. Δοκίμασέ το, ρε φίλε, για τρεις μέρες. Να δεις, δουλεύει. Στο υπογράφω ότι θα δουλεύει. Και μετά έλα να μου πεις εσύ. Έλα να μου πεις εσύ. Φάσε ένας ακόμη που θα σταματάει στον δρόμο και λέει σαρώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άλλαξε η ζωή. Εντάξει. Όπως τα δεκάδες μηνύματα που παίρνω κάθε μέρα. Εντάξει. Και αφήστε τους όλους να ορίζονται, αφήστε τους όλους να χτυπιούνται, σαν τα ψάρια. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Εμείς θα πετύχουμε. Εντάξει.